Υπόμνη με προτάσει για τη στήριξη των ακριτικών νησιωτικών περιοχών απέστειλε στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλαγκοτάκη, Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Μερό Πιδρέου, εν ώψη της ψήφισης του σχετικού νομοσχεδίου από τη Βουλή. Με τις προτάσεις ήταν θέμα συζήτησης αυτό και στην ημερήσια διάταξη της ΚΕΔΕ. Θεωρώ ότι ήταν καθήκον και υποχρέωσή μου, εφόσον έχουμε τα τρία κριτικά μας νησιά στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, τους Οθονούς, την Ερίκουσα και το Μαθράκι, και περνάει ένα νομοσχέδιο που έχει να κάνει με την νησιωτική πολιτική, να στείλουμε και εμείς τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις μας. Και πραγματικά αυτό και έκανα, απέστειλα στον κύριο Πλακιωτάκη τον Υπουργό, αλλά και τον Υφυπουργό τον κύριο Κατσαφάδο, και με κοινοποίηση βεβαίως και στην ΚΕΔΕ που είναι το θεσμικό όργανο των Δήμων, αλλά και στους τρεις βουλευτές του νομού μας, τις προτάσεις ως Δήμαρχος και ως Δημοτική Αρχή της Κεντρικής Κέρκυρας, που συμπεριλαμβάνουν, από ό,τι θα δείτε και αναλυτικά στο δελτίο που έχω αποστείλει, κάποια κίνητρα ώστε να προσελκύσουμε πληθυσμό, να ενισχύσουμε τον πληθυσμό, να προσελκύσουμε νέους κατοίκους, αλλά και να ενισχύσουμε τη μόνιμη εγκατάστασή τους, η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί και με κίνητρα οικονομικά και φορολογικά. Προτείνουμε λοιπόν κάποιες ελαφρύνσεις για οικογένειες που θα πάνε εκεί, κάποια επιδόματα για τα τέκνα τους, και ακόμα με μεγαλύτερη ένταση αν πρόκειται για πολύτεκνες οικογένειες, και κάποια κίνητρα οικονομικά και φορολογικά για όσα αποφασίσουν εκεί να ξεκινήσουν μια επιχείρηση, είτε είναι νεοφυής, είτε είναι μια επιχείρηση με πρωτοτυπία, με καινοτομία ή και οποιαδήποτε άλλη, να έχουν κάποιες οικονομικές απαλλαγές και ελαφρύνσεις, τουλάχιστον για την πρώτη πενταετία, ώστε να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους και να δημιουργήσουν μια καλή βάση εκεί για την οικογένειά τους αλλά και για το βιοπορισμό τους. Στο Δήμο και στην περιοχή μας να τονώσουμε πληθυσμιακά τα νησιά αυτά και να ενισχύσουμε και να επενδύσουμε στην νησιωτικότητα, γιατί θεωρώ ότι είναι θέμα δημοκρατίας, είναι θέμα εθνικής σημασίας, και σύμφωνα και με το τελευταίο νομοσχέδιο που με πολύ χαρά το χειροκροτήσαμε και το υποδεχτήκαμε με τα ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, την επέκτασή τους, θεωρώ ότι συνάδει και είναι στον ίδιο δρόμο για την ενίσχυση της εθνικής μας οντότητας, της αξιοπρέπειάς μας, και η τόνωση αυτών των νησιών αποτελεί εθνικό καθήκον όλων μας.